Η κεντρική πύλη της πρώην ΕΡΤ, της ΝΕΡΙΤ πλέον, είναι κλειστή. Υπάρχει ακόμη ένα περιπολικό μέσα από την πύλη. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ακόμη 4 δημιουργίες των ΜΑΤ έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά γύρω στην περιοχή, βρίσκονται stand-by σε επιφυλακή. Ακριβώς απέναντι από το κτίριο της ΝΕΡΙ, το ραδιομέγαρο, βρίσκονται τα γραφεία της Open ΕΡΤ. Είναι οι απολυμμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όπου νωρίτερα κάναμε ρεπορτάζ και καταγράψαμε πανηγυρισμούς, ενθουσιασμό, επειδή είχες επαφή, Κώστα Σαρικά, με τους ανθρώπους της Open ΕΡΤ, υπάρχει η οποιαδήποτε διάθεση από αυτούς τους ανθρώπους να κινηθούν προς το κτίριο της ΕΡΤ για κάποια κατάληψη ή οτιδήποτε άλλο, για να καταλάβουμε και το νόημα της παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων εκεί? Όχι, όχι, όχι. Μας διαβεβαίωσαν κατηγορηματικά ότι δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση να κινηθούν προς το ραδιομέγαρο της ΝΕΡΙΤ. Και μάλιστα, Αντώνη και Έλλη τηλεφώνησαν στους επικεφαλείς της αστυνομίας και ρώτησαν το λόγο γιατί ήρθαν οι δημιουργίες των ΜΑΤ. Τηλεφώνησαν και είπαν: γιατί στείλετε τα ΜΑΤ? Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Παρακολουθούμε ψύχρεμα τα αποτελέσματα. Περίεργο. Εγώ θέλω να πω απλά ότι προς το συμφέρον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που θα πρέπει πράγματι να αναταχθεί και να φτιαχτεί, θα πρέπει να μην γίνει τίποτα, κανένα επεισόδιο σήμερα. Και δεν υπάρχει από την βλέπω και τίποτα προς το παρόν. Πρέπει όλα να κυλήσουν. Πρέπει όλα να κυλήσουν ομαλά. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Έχω μία πληροφορία που θέλω να αντιθέσω στον κύριο Παπά.